όλη μέρα. Είναι πολύ ωραία σειρά. Αφήνει το τηλεκοντρόλο στο τραπεζάκι. Τελείωσε το ζάπινγκ. Δημήτρη, το βλέπει. Φυσικά και το βλέπω. Τα κορίτσια παράπονα. Λοιπόν από τι άγριε μέλη. Τι ράζει, άγριε μέλη, δεν βλέπω. Έλα, κύριε Ουγγαρέζο. Τι πω, ποια κορίτσια μου. Μπορείτε να δείτε λίγο. Εμένα βρήκατε όλοι, βαράτε εμένα. Σα παρακαλούν. Θέλουν τα κορίτσια που παίζουν στη σειρά να του παρακολουθεί. Παρακολουθώ εγώ. Τα κορίτσια τη παραγωγή. Το θέμα είναι ότι είμαι εκεί δίπλα στην ψυχή και στο μυαλό του. Τώρα η ερμηνεία είναι αυταπόδεικτη. Θα σε βοηθήσω εγώ. Έχουμε απόσπασμα από όλα αυτά που θα γίνουν απόψε. Θα κάνεις την αποκάλυψη. Πρώτα θα δούμε το απόσπασμα, ένα μικρό, και μετά την αποκάλυψη. Έλα ρε Φέη, μπράβο ρε Φέη. Θα την κάνει ο Άρης. Εφροδίτη. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Μου είπαν ότι νοικιάζεται ένα δώμα. Θωμάς Κυπρέος. Νέστορας Φαναριώτης. Χαίρο πολύ. Σκέφτεστε δηλαδή να εγκατασταθείτε μόνιμα στο χωριό μας? Γιατί αν επιτρέπετε? Γιατί όχι. Με συγχωρείτε, αλλά οι άνθρωποι της ηλικίας σας προτιμούν τις πόλεις. Και το χωριό μας ερημώνει χρόνο με το χρόνο. Έζησα χρόνια στην πόλη. Και αποφάσισα ότι δεν μου ταιριάζει πια. Και εγώ από επαρχία κατάγομαι. Και είπα να επιστρέψω πίσω σε αυτήν. Από πού είστε? Από ένα χωριό κοντά στα Καλάβρητα. Πώς και δεν προτιμήσατε τα μέρη σας? Μου αρέσουν περισσότερο τα δικά σας. Μόνος μου είμαι, χωρίς υποχρεώσεις. Είπα να το τολμήσω. Μέσα στα χωράφια μεγάλωσα εγώ. Δεν ξέρω τη δουλειά. Κάτι θα βρω να κάνω. Σας το εύχομαι. Εσείς? Ήσασταν στρατιωτικός? Ταξίαρχος. Μεραρχία Βερμίου. Μέσα στην κόλαση, σαν να λέμε. Μετά, Μέση Ανατολή. Ναι. Εσείς? Έκανα και εγώ το χρέος μου, όσο μπορούσα. Αλλά αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Αν φυσικά μου νοικιάσετε το δωμάτιο.